Μότα. Πετάει μια παλιά καταπληκτική για τον Ριβάλτο που θα φέρει την μπάλα στο αριστερό πόδι και θα δοκιμάσει να σουτάρει στη γωνία. Μεγάλη απόκριση. Εκπληκτική απόκριση του Νικοπολίδη στο 73. Στο σουτ του Ριβάλτο. Είκοσι χρόνια μετά το επεισοδιακό διαζύγιο με τον Αντώνη Νικοπολίδη και τη μετακίνησή του από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό, θα επιχειρήσουμε να ρίξουμε φως σε ένα σύριαλ που δημιούργησε εντάσεις, κόντρες και πολλά παρασκήνια, αποκαλύπτοντας κάποιες από τις άγνωστες λεπτομέρειες. Ας ξεδιλίξουμε το κουβάρι. Εγώ έβλεπα δύο ανθρώπους, πατέρα μου και μητέρα μου, να δουλεύουν 20 ώρες την ημέρα για να προσφέρουν αυτά τα λίγα που μας προσφέρανε με πολύ αγάπη. Όταν βλέπεις αυτόν τον αγώνα. Γενικότερα και όλοι οι άνθρωποι στο χωριό ήταν πολύ σκληρή η δουλειά για να προσφέρουν στα παιδιά τους κτλ. Που δεν μας έλειπε τίποτα. Αυτή η εικόνα παραμένει στο μυαλό σου και λες ότι δουλεύεις σκληρά και πρέπει να δουλέψεις σκληρά για να πετύχεις στη ζωή σου. Στις 17 Ιουλίου του 1989 διαβάζουμε σε ένα μονόστιλο ότι ο Παναθηναϊκός απέκτησε έναν νεαρό ταλαντούχο τερματοφύλακα. Το 18χρονο Αντώνη Νικοπολίδη από την αναγέννηση Άρτας για 1+4 χρόνια, καταβάλλοντας 13 εκατομμύρια δραχμές στους Αρτινούς, με το νεαρό κίπερ να έχει μισθό 67.000 δραχμές. Η μεταγραφή του Νικοπολίδη ήταν εισήγηση του τεχνικού της αναγέννησης και παλέμαχου άσου του Τριφυλιού Ανδρέα Παπαϊμανουήλ, του θρυλικού Κούνελου, ενός από τους μεγαλύτερους ανιχνευτές ταλέντων στον ελληνικό χώρο και έναν από τους λίγους ανθρώπους που εμπιστευόταν τυφλά ο Γιώργος Βαρδινογιάννης. Ο Νικοπολίδης εντάχθηκε στους πράσινους ενδεχομένως το πιο φτωχό μεταγραφικό καλοκαίρι για το Τριφύλι, παρά το γεγονός ότι η ομάδα είχε μείνει για τρίτο χρόνο μακριά από το θρόνο του πρωταθλητή. Φυσικά οι πράσινοι μόλις είχαν ανανεώσει το συμβόλαιο με τον Δημήτρη Σαραβάκο μετά τα όσα συνέβησαν με το σκάνδαλο Κοσκοτά. Τουλάχιστον οι πράσινοι είχαν κλείσει θετικά τη σεζόν, κατακτώντας το κύπελο στον τελικό με τον Πανιόνιο. Εκείνο το καλοκαίρι ακούστηκαν αρκετά ηχηρά ονόματα, αλλά όπως δήλωσε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, δεν ήθελε να προκαλέσει την κοινή γνώμη ξοδεύοντας αλόγιστα χρήματα. Μεταξύ άλλων διαβάσαμε για τον Βούλγαρο Κρίστο Στόιτσκοφ, ανταλλαγή με τον πράσινο Κρίστο Κόλεφ, αλλά ο επιθετικός της Τρέντερτς πήγε στην Μπαρτσελώνα με 1 δισεκατομμύριο παλιές δραχμούλες. Επίσης υπήρξαν δημοσιεύματα για τον Βούλγαρο Άιαν Σάντκοφ της Λοκομοτίβ Πλόφτιβ, τον Πολωνό Αντρέι Ιβάν της Μπόχουμ, τον Σουηδό Γιώνα Στέρν της Μάλμοε, τους Ιουγκοσλάβους Λόγο Ζάγετς, Ντράγκαν Στοϊκοβιτς και Ρόμπερτ Προζινέτσκι του Ερυθρού Αστέρα και τους Βόνιμιρ Μπόμπαν της Δυναμό Ζάγκρεπ. Επίσης υπήρξε φλερτ με το Σοβιετικό Αλεξάνδρ Ζαβάροφ της Γιουβέντους, αλλά και με το Βέλγο Έντζο Σίφο της Μπορντό. Ονοματάρες, αλλά δυστυχώς τους είδαμε στην Ελλάδα μόνο ως αντιπάλους με κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους και εθνικές ομάδες. Από την Ελλάδα, από τις στήλες των εφημερίδων, παρέλασαν τα ονόματα του Κώστα Κολομητρούση της Λάρισας, του Γιώργου Τσιφούτη του Πανσεραϊκού, του Αντώνη Μάνταλου του Ολυμπιακού Βόλου, του Γιώργου Παπαδόπουλου του Ηρακλή, του Αντώνη Μαυρέα του ΠΑΟΚ, αλλά και του Ντανιέλ Μπατίστα του Εθνικού. Ωστόσο, ουδής πέρασε την πόρτα της Παιανίας. Πριν τον Νικοπολίδη είχαν ακουστεί και οι δύο πορτιέρο του Όφη, ο Κώστας Χανιωτάκης και ο Βαγγέλης Χωσάδας, αλλά οι πράσινοι επέλεξαν τον νεαρό κίπερ από την Άρτα. Εκτός από τον Νικοπολίδη, στα πράσινα ντύθηκαν 5 ακόμα πιτσιρικάδες. Από την Ακαδημία προβιβάστηκε ο Γιώργος Μπαμπάς, ενώ αποκτήθηκαν ο Γιώργος Καλπάκης από τον Κυλκυσιακό, η ομογενής Κρις Καραμπάτσης από τους Greek America των ΗΠΑ και Γιώργος Μπουχούτσος από τη St. George της Αυστραλίας και το Κράμα Ρότσα Ζάετς, ο περίφημος Jason Pollock, επίσης από την Πράσινη Ήπειρο. Jason Pollock, nice switch by Pollock into Crenny. Could be goal number one. It is. Well, what a fantastic opening for the Brisbane Strikers. Great vision from Jason Pollock. The run unmarked. Pollock with some space. Might try a shot. Μάλιστα ο Pollock, το τρίτο καγκουρό μετά τους πολύτιμους Chris Καλατζή και Louis Χριστοδούλου, είχε αποκτηθεί με εισήγηση του περίφημου κατασκόπου της ομάδας Γιάννη Καλογερά από την Olympique Sydney,
αφού σε όσα μάτς τον είχε δει πέταγε. Στην Ελλάδα δυστυχώς τον θυμόμαστε για το σκουλαρικάκι του και την αγωνία της άφιξής του σε ζωντανή μετάδοση από την αθλητική εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης με τον Κώστα Δελγιάννη. Ωστόσο, κατά ένα περίεργο τρόπο, ο Πόλακ συνδέθηκε με τον Νικοπολίδη. Έκαναν μαζί ντεμπούτο στις 25 Αυγούστου του 1989 στη φιλική τριάρα με τον πεζοπορικό στη Λεωφόρο, ενώ ο Αυστραλός πέτυχε το μοναδικό επίσημο γκολ με την πράσινη φανέλα στις 31 Ιανουαρίου του 1990 στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το League Cup. Στην παρθενική, επίσημη εμφάνιση του Νικοπολίδη με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Φυσικά ο Πόλακ ήρθε, είδε και απήλθε, ενώ ο Νικοπολίδης έμεινε στην Παιανία για 15 χρόνια. Κάνει ελιγμούς, θα κάνει και το σουτ πολύ καλό, διώχνει ο Βαντζικ. Έχει χώρο Λατάβη, κάνει και το σουτ και η μπάλα περνάει μόλις πάνω τα λοκάρια, δεν ξέρω αν ακούμπησε ο Βαντζικ. Τρούλοβιτς. Γεωργιάδης με τον Τρούλοβιτς και ο Βαντζικ θα πετάξει την μπάλα. Κόρνερ είναι, παίζεται, λέει ο διαιτητής. Παραφράζοντας τη λαϊκή ρίση ότι τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολα, για τον Αντώνη Νικοπολίδη η πρώτη πενταετία δεν ήταν απλώς δύσκολη, αλλά στη σκιά ενός πραγματικού βουνού, του Γιώζεφ Βάντσικ. Είναι ενδεικτικό ότι την τετραετία 1990-1994 δεν αγωνίστηκε σε κανένα παιχνίδι. Παραδόξως, προ Βάντσικ, την πρώτη σεζόν στο Τριφύλι, ο 19χρονος Νικοπολίδης αγωνίστηκε σε 5 αγώνες πρωταθλήματος, 2 κυπέλου και 2 λιγκάπ. Η κόντρα του Γιώργου Βαρδινογιάννη με τον Νίκο Σαργκάνη για την περίφημη συνέντευξη στο περιοδικό Goal και τη δημόσια καταγγελία περί απόπειρας δωροδοκίας από τον Κοσκοτά στον τελικό του αιώνα ανέδειξε τον Κώστα Αμπαδιωτάκη και έδωσε χρόνο συμμετοχής στον νεαρό Νικοπολίδη. Ο Κρίστο Μπόνεφ για τον Παναθηναϊκό, τον Αντώνη Νικοπολίδη στην πρώτη του εμφάνιση σε αγώνα πρωταθλήματος ξεκινά για πρώτη φορά με τα χρώματα του Παναθηναϊκού. Στο πρωτάθλημα ο Νικοπολίδης ντεμπουτάρισε στην τεσσάρα με τον Άριστο Χαριλάου στις 18 Φεβρουαρίου του 1990. Πέρασε ωραίο ο Γεωργακόπουλος. Σαμαράς προσπαθεί να μπει μέσα. Να ο Σαμαράς μόνος και τον γκολ. Ο Σαμαράς στο 120 κάνει το 4-3 για τον Παναθηναϊκό, καθώς μπορούμε να πούμε ότι πήρε προσωπικά την υπόθεση, πέρασε όλη την άμυνα του Ολυμπιακού και κάνει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 3-4. Ενώ αλυσμόνητο του έμεινε το πρώτο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο παλιό Καραϊσκάκι, μία εβδομάδα αργότερα, το περίφημο 3-4, όπου δέχτηκε ό,τι κοτρώνα κυκλοφορούσε στο φαλερικό στάδιο, ταυλιάστηκε στον αγωνιστικό χώρο και έγινε υποχρεωτικά αλλαγή στο 65ο λεπτό. Από το πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου μέχρι που το τραυματισμό μου, πετούσαν συνέχεια πέτρες, μάρμαρο, σίδερα, δεν ξέρω πού τα βρήκανε. Και διαμαρτυρώ όμως τον κύριο Γερμανάκο και ο κύριος Γερμανάκος μου έλεγε ότι τι να κάνω, δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα, λέει. Εγώ είμαι διαιτητής και πάω στον αγώνα, τι να κάνω, τι να πω στους φιλάθλους. Εγώ και του λέω, και θα φάω καμιά πέτρα, του λέω στο κεφάλι και δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Ο κ. Γεμάκος λέει συνεχίζει το παιχνίδι, οπότε δέχτηκα την πέτα στο κεφάλι. Στο δεύτερο μήχρονο το μυαλό μου δεν υπήρχε πλέον, δεν είχα το μυαλό μου στο παιχνίδι. Κοιτούσα πώς να αποφύγω τις πέτρες που πέφτανε γύρω μου και εντελώς δεν πρόσεχα καθόλου το παιχνίδι. Ήμουν εκτός παιχνιδιού που λένε. Κοιτούσα να σώσω ότι να μην δεχτώ κανένα μάρμαρο στο κεφάλι μου. Αυτό κοιτούσα. Το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο το έκανε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1994 στην Εξάρα με τη βουλγαρική Πυρίν. Αλλά τα μάτς που θα θυμάται για πάντα είναι αυτά με την κροατική Χάιντουκ ένα χρόνο αργότερα λόγω τραυματισμού του Βάντσικ που έστειλαν για πρώτη φορά το τριφύλι στους ομίλους του Champions League και στη μεγάλη πορεία μέχρι τα ημιτελικά με τον Άγιαξ. Πολλοί κόσμος στα καρέ του Νικοπολίδη και τον γκολ. Ένα πολύ κακό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό, η κεφαλιά από τον Τσίμας που είχε προωθηθεί. Λεβαδέχα ήρθε από πίσω και κέρδισε την μπάλα, την έδωσε στο Δόνη. Δόνης με το Χίμπιτ, πάντα ο Δόνης. Ο Δόνης που στέκεται όρθιος, γυρίζει την μπάλα. Τρυφογυρίζει ο Μπορέλη, γκολ! 1-1 ο Παναθηναϊκός, κυρίες και κύριοι. Στο 54ο λεπτό ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει με τον Αργεντινό, τον Χουάν Μπορέλη. Πασάνοβιτς λοιπόν τώρα έτοιμος για το φάουλ με δύο παίκτες τείχος μπροστά του. Με πολύ φάλτσο το φάουλ του Ασάνοβιτς στην αγκαλιά του Νικοπολίδη που δεν ευνηδιάζεται ο νεαρός. Στις 7 Μαρτίου του 1999 στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ιωνικό στην Νίκαια η κακή εμφάνιση του Γιώζεφ Βάντσικ σηματοδοτεί την αλλαγή σελίδας.
Ο Πολωνός, 3 μήνες αργότερα, αποχαιρετάει το τριφύλι και τα γάντια του βασικού πηγαίνουν στον υπομονετικό Αντώνη Νικοπολίδη. Άλλωστε, από την προηγούμενη σεζόν, ο Νικοπολίδης ήταν βασικός πορτιέρο λόγω των προβλημάτων τραυματισμού του Βάντσικ. Το καλοκαίρι του 1999, ο Νικοπολίδης υπέγραψε και το πρώτο σημαντικό συμβόλαιο της καριέρας του με ετήσιες αποδοχές 50 εκατομμύρια δραχμές. Στο σύνολο, 250 εκατομμύρια δραχμές. Την επόμενη τετραετία ο Νικοπολίδης είναι βασικός τέλεχος της υπερομάδας που δημιουργούν Κυράστας, Αναστασιάδης, Σάντος και Μαρκαριάν. Κόντρα στην παράγκα που κυριαρχεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο και δεν επιτρέπει στον Παναθηναϊκό να κατακτήσει κανένα τίτλο, στην Ευρώπη γίνεται ο φόβος και ο τρόμος, γράφοντας χρυσές σελίδες. Τη σεζόν 2000-2001 ο Παναθηναϊκός γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που συμμετέχει σε 2 ομίλους του Champions League. Την επόμενη σεζόν φτάνει μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης και τις χιτσκοκικές αναμετρήσεις με την Μπαρτσελόνα. Η σέντρα, ο Λισαντέμπε σηκώνεται για την κεφαλιά ευκαιρία για το σουτ. Η μπάλα δεν είναι στα δίχτυα, είναι out, αν είναι δυνατόν. Λίγο από το αριστερό δοκάρι, out από τον Goran Vlahovic. Δείτε ξανά. Θα μπορούσε ο Βλάβιτς εδώ να γίνει ο ήρωας της χρονιάς. Ενώ τη σεζόν 2002-2003 φτάνει μέχρι τα προημιτελικά του κυπέλου UEFA και τις συγκλονιστικές αναμετρήσεις με τη μετέπειτα κάτοχο του τροπέου Πόρτο. Παρά την προφορική συμφωνία με τον Άγγελο Φιλιππίδη για επέκταση της συνεργασίας, οι αλλαγές στη διοικητική πυραμίδα μετά τη ζούγκλα της Ριζούπολης και η παράδοση των κλειδιών στο Βέλιμιρ Ζάγετς δημιουργούν νέα δεδομένα. Τα διαδοχικά δημοσιεύματα περί ανανέωσης του συμβολαίου ενός από τους στυλοβάτες εκείνου του Παναθηναϊκού παγώνουν μετά τη συνάντηση της 14ης Ιανουαρίου του 2004 του μάνατζερ του Νικοπολίδη Νίκου Λυράκη με το Βέλιμιρ Ζάγετς, αλλά και την απόφαση των Πρασίνων να δημοσιοποιήσουν για πρώτη φορά την προσφορά τους. Ο πρόεδρος και ο τεχνικός διευθυντής ΠΑΕ Παναθηναϊκός Αργύρης Μίτσου και Βέλιμιρ Ζάγετς συναντήθηκαν σήμερα με τον Αντώνη Νικοπολίδη με αντικείμενο την ανανέωση της συνεργασίας τους. Η πρόταση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ήταν για τριετή διάρκεια με αποδοχές 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Στην πρόταση περιλαμβανόταν σαφής δέσμευση του Παναθηναϊκού να συνενέσει στη μετακίνηση του παίχτη χωρίς ανταλλάγματα μετά τον Ιούνιο του 2004, εάν αυτός είχε πρόταση από ομάδα του εξωτερικού. Σημαντική επισήμανση. Η πρόταση που δημοσιοποίησε ο Παναθηναϊκός ήταν οι μεικτές αποδοχές, κάτι που σήμαινε ότι καθαρά το 1,2 εκατομμύρια ευρώ ήταν 810.000 ευρώ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πλευρά του παίχτη ζήτησε 1,5 εκατομμύρια ευρώ καθαρά. Σε εκείνη την ομάδα τα συμβόλαια των βασικών ήταν σαφώς μεγαλύτερα. Ο Κωνσταντίνου έπαιρνε 1,2 εκατομμύρια ευρώ, ο Χένιξεν 1 εκατομμύριο ευρώ, ο Βλάουβιτς 940.000 ευρώ, ο Μπασινάς 680.000 ευρώ, ο Μίνχ 550.000 ευρώ, ο Παντελής Κωνσταντινίδης 530.000 ευρώ και ο Σίλβιο Μάριτς 500.000 ευρώ. Αρκετά χρόνια αργότερα, ο Νικοπολίδης αποκάλυψε την ακριβή πρόταση του Παναθηναϊκού, κάνοντας πάντως λόγο για τετραετές συμβόλαιο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Ζάγετς είχε κλείσει το διάδοχό του. Το Μάριο Γκαλίνοβιτς είχα αποφασίσει να μείνω και με 500.000. Όμως εκείνη την ημέρα όλη τη συζήτηση την έκανε ο Ζάγετς. Αυτός είχε τον τελευταίο λόγο στα συμβόλαια και τις μεταγραφές. Η πρότασή του ήταν 250.000 για τετραετές συμβόλαιο. Μου είπε ότι η ομάδα είχε χρέη και δεν μπορούσε να κάνει μεγαλύτερη προσφορά. Πιθανόν, γιατί είχε υπόψη του κάποιον άλλο τερματοφύλακα με αυτά τα χρήματα και θεωρούσε πως είναι προτιμότερο να έχει 2 τερματοφύλακες με 500.000. Αυτή ήταν η δουλειά του, να μειώσει τα κόστη. Ο Ζάγετς μάλιστα μου είπε ότι θα ήμουν ελεύθερος να φύγω για ομάδα του εξωτερικού οποιαδήποτε στιγμή έβρισκα ομάδα στη διάρκεια του συμβολαίου μου, το οποίο μπορούσα να το πάρω σπίτι, αρκεί να υπέγραφα ένα χαρτί που να έλεγε ότι δεν θα πήγαινα σε καμία άλλη ελληνική ομάδα. Αυτή η συμπεριφορά με ενόχλησε. Ήμουν τόσα χρόνια στην ομάδα. Δεν μου άξιζε κάτι τέτοιο. Έτσι επέμεινα στην αρχική μου θέση, από πείσμα και επαγγελματική αξιοπρέπεια. Ωστόσο υπάρχει και μια τρίτη αλήθεια που δεν ακούστηκε ποτέ. Η διοίκηση των Πρασίνων έβλεπε πίσω από κάθε Έλληνα ποδοσφαιριστή τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
Γιατί κι αν ο Μεσίνιος είχε φύγει το περασμένο καλοκαίρι, οι διοικούντες τον είχαν ως το αρνητικό παράδειγμα για κάθε ανανέωση. Θεωρούσαν ότι δεν ανταποκρίθηκε στο μυθικό συμβόλαιο που πήρε το καλοκαίρι του 2000, 1,2 δις δραχμές για τριετή συνεργασία, βάζοντας έτσι την ταμπέλα του υπερτιμημένου σε κάθε Έλληνα ποδοσφαιριστή. Δεν είναι τυχαίο ότι ελάχιστοι Έλληνες ανανέωσαν και όσοι το έκαναν με καλά συμβόλαια, όπως ο Μπασινάς το 2002 και ο Παπαδόπουλος το 2006, έγινε μετά από πίεση των προπονητών, των φιλάθλων, του τύπου, κυρίως της αθλητικής ηχούς, μπόλικη μανούρα και επιθετικά δημοσιεύματα από τον φιλοδιοικητικό τύπο στους παίχτες με χαρακτηρισμούς όπως ακατέβατη και loser. Γι' αυτό και η διοίκηση στήλωσε τα πόδια μόλις ο Νικοπολίδης αρνήθηκε να υπογράψει. Προφανώς δεν πίστευαν ότι η απόδοση του 33χρονου πορτιέρο θα εκτοξευόταν την επόμενη πενταετία. Ο Νικοπολίδης που εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, Ολυμπιακός κατακτά το κύπελο Ελλάδας για την περίοδο 2008-2009. Οι επόμενοι μήνες εξελίχθησαν σε σκληρό ροκ ανάμεσα στις δύο πλευρές. Λίγα 24 ώρα μετά το ναυάγιο στις συζητήσεις των δύο πλευρών σημειώθηκε ένα απίστευτο σκηνικό με πρωταγωνιστές τον Βέλιμιρ Ζάγετς και τον Γιτζάκ Σουμ. Ο Κροάτης ζήτησε από τον Ισραηλινό τεχνικό να αφήσει εκτός του αγώνα με την Καλυθέα στο Ελπάσο τον Νικοπολίδη. Η διαμάχη στο γραφείο του Σουμ κράτησε για αρκετά λεπτά, αλλά ο προπονητής αρνήθηκε να υπακούσει. Ήταν το μάτς που ο Δημήτρης Παπαδόπουλος έτρεξε και αγκάλια στον Νικοπολίδη μόλις πέτυχε το δεύτερο γκολ του τριφυλιού. Ουδής εκτός ομάδας γνώριζε τι είχε συμβεί. Στη συνέχεια, διάφοροι κύκλοι, ακόμα και πέριξ του Παναθηναϊκού, άρχισαν να διαρρέουν φήμες περί μπασίματος του Ολυμπιακού, καθώς αναζητούσε τον αντικαταστάτη του Δημήτρη Ελευθερόπουλου που είχε αποχωρήσει τον Ιανουάριο, ενώ υπήρξαν και υπόνοιες για την απόδοσή του μετά το μάτς κυπέλου με την ΑΕΚ. Κάπως έτσι έχασε οριστικά και αμετάκλητα τη θέση του από την ενδεκάδα. Παρόλα αυτά ο κόσμος στήριξε τον Νικοπολίδη και φώναζε σε κάθε μάτς εν χορό το όνομά του. Την μαζεύει ο Παπαδόπουλος, ελίσσεται στην περιοχή, κάνει καταπληκτική ενέργεια, πέφτει κάτω και είναι πέναλτι που δίνει αμέσως ο Δούρος. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ανοίγει το σκορ, κάνει το 1-0 στο ντέρμπι, σκοράροντας για 7η φορά φέτος. Το ίδιο έκαναν και οι συμπαίκτες του. Μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, ο Άγγελος Μπασινάς δήλωσε ότι ο Νικοπολίδης θα είναι στην απονομή του πρωταθλήματος δίπλα στο Βαζέχα, δημιουργώντας νέα αναστάτωση στα διοικητικά κλιμάκια. Ωστόσο, όσο πλησιάζουμε προς το φινάλε της περίοδου και ο Παναθηναϊκός φτάνει πανηγυρικά στην κατάκτηση του double, το κλίμα αλλάζει. Διαδοχικά δημοσιεύματα εμφανίζουν τον Νικοπολίδη να είναι αγκαλιά με το μισητό Ολυμπιακό και μια μερίδα των φιλάθλων του Παναθηναϊκού τον αποδοκιμάζει στη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο ίδιος πάντως θα αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του στις 19 Μαΐου του 2004 με ένα δείπνο και 13 κανάτες κρασί σε κλίμα απόλυτης εμπιστοσύνης και σύμπνοιας. Χρόνια αργότερα ο Νικοπολίδης θα δηλώσει ότι η απόφαση του να πάει στον Ολυμπιακό ήταν εκδικητική για όσους δεν τον πίστεψαν και έπαιξαν με την καριέρα του, αφού η αγωνιστική απραξία θα μπορούσε να του είχε στερήσει το Euro της Πορτογαλίας. Ας όψετε η τυφλή εμπιστοσύνη του Ότο Ρεχάγκελ. Επιστρέφοντας από τη Λισαβόνα με την Κούπα του Πρωταθλητή Ευρώπης, ο Νικοπολίδης ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές 600.000 ευρώ, ρίχνοντας και άλλο λάδι στις τεταμένες σχέσεις των αιωνίων. Οι λεπτομέρειες και οι λόγοι του διαζυγίου γρήγορα ξεχάστηκαν και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού δεν τους συγχώρεσαν τη μεταπίδη στο λιμάνι, ειδικά όταν τον είδαν να γίνεται έξω φρενών και να διεκδικεί το δίκιο του ως παίκτης του Ολυμπιακού, ενώ επί σειρά ετών στον Παναθηναϊκό ήταν συνώνυμο της ηρεμίας και της υπομονής. Η σκληρή αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός με τη στάση του χάρισε στον Ολυμπιακό έναν κορυφαίο τερματοφύλακα για την επόμενη εξαετία. Τα πώς και τα γιατί θα τα κρίνει η ιστορία.